Εδώ μαζί τώρα θα μάθουμε τέσσερα πράγματα που βρίσκονται εδώ επάνω. Ένα είναι πώς βάζουμε το λογότυπο του σχολείου μας. Ένα είναι πώς πάμε στο My School. Ένα είναι πώς βλέπει ο μαθητής το δικό του blog, My Blog, είτε είναι ο καθηγητής είτε είναι ο φροντιστηριούχος. Εδώ ξαναγυρίζει πίσω στο Club EFL. Και ένα είναι πώς βλέπει τις τάξεις του το blog, όπου μπορούν να είναι συγγραφείς όλοι οι μαθητές της τάξης και να βλέπουν και τα blogs των άλλων μαθητών, έτσι, της Χρύσας, της Δήμητρας, και να μπορούν να μπαινοβγαίνουν, έτσι, να ξαναπάει πάλι στο Club EFL. Είπαμε, ένα είναι το λογότυπο, ένα είναι το My School, ένα είναι το My Blog, ένα είναι το My Class Blog, και πηγαίνουμε λοιπόν σαν group manager του σχολείου. Εδώ είναι τα δύο πράγματα τα πρώτα. Αν πάμε στο School Group, εδώ ήμουνα, στο School Group, και το πατήσουμε. Εδώ κάνουμε Edit. Και αφού βάλουμε ποιο σχολείο είναι και λοιπά, τα τηλέφωνά μας, εδώ βάζουμε το λογότυπο με το URL του, δηλαδή με HTTP, να έχει μορφή που να είναι συμβατή με το ίντερνετ, να μπορούμε να το δούμε. Πώς γίνεται αυτό, αν θέλετε να το σας το πω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, βάζουμε εδώ το λογότυπο. Να το δείξω. Αν πάω σε καινούργια σελίδα και την ανοίξω, βγαίνει το λογότυπο. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ βάζουμε το URL του σχολείου με HTTP πάλι. Αντιγραφή. Αν πάω εδώ και το βάλω. Έτσι. Οπότε το σύστημα εδώ του Club EFL λέει ότι εκεί να βγει το λογότυπο και εδώ να βγει η ιστοσελίδα του σχολείου. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε το 1 και το 2. Στο My Blog είναι απλό, αρκεί να έχει ο μαθητής blog, αυτό το Club EFL ανακαλύπτει ποιος είναι. Τώρα, το λίγο πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά δεν είναι δύσκολο, είναι το My Class Blog. Πώς γίνεται αυτό? Πάω τώρα πάλι σαν διευθυντής σχολείου στο Control Panel μου και λέω My Class Blog. Εδώ έχω αυτά που δημιούργησα μέχρι τώρα και εδώ όταν θέλω να προσθέσω ένα καινούργιο σχολείο. Τι κάνω? Να τι κάνω. Αυτό είναι το blog της τάξης, να το URL του, αντιγραφή. Πηγαίνω εδώ, μου κόλλησε. Θα κάνω ένα refresh. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ που λέει URL βάζω το URL. Εδώ διαλέγω ποιο τμήμα είναι και εδώ διαλέγω, να το μεγαλώσω λίγο για να το δείτε, ποιο είναι το nickname, το username του blog. Οπότε εδώ κάτω πάω, διαλέγω το username του blog. Όσα έχουν γίνει, έχουν περαστεί, γι' αυτό δεν μπορώ να βρω εδώ την B Senior 1. Μπορώ όμως εδώ να σας δείξω για την B Senior 1. B Senior 1, B Senior 1, να το, τι έκανα εκεί. Με λίγα λόγια, έβαλα εδώ B Senior 1. Να το B Senior 1 και πήγα και πάτησα εδώ B Senior 1. Και όλα πήγανε καλά. Έτσι, με αυτό καταφέρνει να ψάξει όταν μπει ο μαθητής με το username του, να ξέρει από ποιο σχολείο είναι, να μπει στο blog, στη σελίδα του σχολείου, να πατήσει εδώ να μπει στο προσωπικό blog. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε να επικοινωνούν και να πάει και στο blog της τάξης, όπου να ξέρετε ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να δει τους άλλους και να γίνει και συγγραφέας αυτού του blog.